για καταστροφικό ρόλο της Κίνας έκανε λόγο με δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γεν Στόλτεμπεργκ. Χαρακτηριστικά δήλωσε τα εξής: «Η Κίνα υποκινεί τη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ΝΑΤΟ δεν θεωρεί την Κίνα αντίπαλο, αλλά αμφισβητεί τις αξίες, τα συμφέροντα και την ασφάλειά μας», είπε ο επικεφαλής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. «Είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση των σχέσεων του ΝΑΤΟ με την Ιαπωνία, την Αυστραλία και την Νότια Κορέα», είπε. Από αυτή την άποψη, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, υπάρχει ανάγκη να προστεθεί ουσία στις συνεργασίες με την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στην Κίνα και να σταθεροποιηθεί η περιοχή στην Ασία. Μιλώντας για συγκεκριμένα βήματα σε περίπτωση κρίσης στην Ταϊβάν, ο Στόλτεμπεργκ εξέφρασε επιφυλακτική στάση, λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει συμμαχία Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης. Τόνισε επίσης ότι η απόφαση για το προαναγγελθέν σχέδιο για άνοιγμα γραφείου συνδέσμου του ΝΑΤΟ στο Τόκιο δεν θα ληφθεί στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη δεν θέλουν να προκαλέσουν άσκοπα το Πεκίνο. Αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε τα εξής: «Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ισχυρός σύμμαχος της συμμαχίας, ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές σε αυτή τη χώρα».